Οικονομία, πολιτική, αθλητικά, gossip, Hollywood, επικαιρότητα. Έφτασε! Φάρμακό σας ενάντια στη στεναχώρια και τη μιζέρια είμαι εγώ με όλα τα νέα της ημέρας. Τρίτη 6 Μαρτίου προσδεθείτε για ταξίδι στον κόσμο των ειδήσεων. Ο καιρός δεν μας κάνει το χατήρι να βγάλει στη φόρα τον ήλιο και έτσι έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία δεν σημειώνει ούτε σήμερα αξιόλογη μεταβολή. Μεγάλη ψυχραιμία έδειξε ο Γιώργος Νταλάρας που χθες αποδοκιμάστηκε έντονα κατά τη διάρκεια συναυλίας που έδωσε κατά του μνημονίου. Ο τραγουδιστής δέχτηκε βροχή από γιαούρτια, καρέκλες, καφέδες και γιουχαρίσματα αλλά δεν διέκοψε τη συναυλία, συνεχίζοντας κανονικά να τραγουδά. Ακόμα δεν έχει βγει άκρη με την υπόθεση Ισίδωρου Κούβελου και το 1 εκατομμύριο δολάρια. Η αρμόδια επιστημονική ομάδα της Επιτροπής έχει συντάξει ήδη την έκθεση η οποία περιγράφει λεπτομερώς τα αδικήματα στα οποία υπέπεσε ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος κατά τη σύνταξη του Πόθεν Έσχες με ειδική αναφορά στο γεγονός ότι παρέλειψε να αναφέρει το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων αλλά και το τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα του Λονδίνου όπου και κατέληξε. Ο επιχειρηματίας όμως νοσηλεύεται ακόμα με προβλήματα υγείας. Κολλημένη με την μπάλα. Εσύ. Και εγώ. Πάμε. Χρόνια πολλά εύχομαι στη Ρεάλ Μαδρίτης που γίνεται σήμερα 110 ετών και αποτελεί το μεγαλύτερο σύλλογο του πλανήτη. Τα έχει όλο ο Παναθηναϊκός, έχει και τα προβλήματα υγείας του Λέτο, που ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, γεγονός που θα το θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα έως 5 μήνες. Ο Λέτο βρίσκεται στην Ιταλία μαζί με τον γιατρό του Παναθηναϊκού και αναμένεται να μείνει τουλάχιστον 4 μέχρι 5 εβδομάδες ακόμα εκτός δράσης. Τα τηλεφωνήματα και τα mail βροχή. Φέρετε NBA. Πάρτε το. NBA. Χθες βράδυ είχαμε πολλούς αγώνες, ξεχωρίζω τον εξής έναν. Με αντεπίθεση στο τέλος, οι Oklahoma Thunder επικράτησαν με 95-91 τον Dallas Mavericks, έχοντας μεγάλους πρωταγωνιστές τους Russell Westbrook και Kevin Durant με 24 και 22 πόντους αντίστοιχα. Για λίγες ώρες ήρθε στην Αθήνα η Ρία Αντωνίου και μίλησε στο Θέμο Αναστασιάδη που της έδωσε μεγάλο δώρο. Αχ, τι γλυκό, ένα μάτι, ε! Ναι, είναι ένα μάτι και είναι συγχρόνως λειτουργεί για να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω. Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους επιστρατεύει το Ταμείο Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δημοσίου προκειμένου να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές που θα διαθέσουν κεφάλαια για να αξιοποιήσουν και να αναδείξουν εκτάσεις και ολόκληρες περιοχές της χώρας. Σήμερα προκυρίζεται διαγωνισμός για την παραχώρηση ακινήτου στην Κασιόπη της Κέρκυρας από επενδυτή που θα αναλάβει την αξιοποίησή του για τα επόμενα 100 χρόνια. Σειρά έχει η έκταση Αφάντου στη Ρόδο, ενώ στη λίστα περιλαμβάνεται το Πρασονίσι και ο Αστέρας Βουλιαγμένης, με τελικό στόχο την εξέβρεση 25 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα μειώσουν το χρέος. Μόλις 2 χρόνια ζωής αναφέρει ότι απομένουν στον Ταγί Περντογάν η Στράτφορντ. Τα έγγραφα της Στράτφορντ που αποκαλύπτει το Wikileaks επικαλούνται ως πηγή για τη συγκεκριμένη πληροφορία χειρουργό που συμμετείχε στην επέμβαση που έκανε ο Τούρκος Πρωθυπουργός για καρκίνο του παχαίου εντέρου. Η Έλλη Κοκκίνου έγινε χθες πλατινένια και το γιόρτασε δεόντως σε γνωστό μαγαζί του Κολονακίου μαζί με το Φίβο και τη δισκογραφική της. Αγαπημένοι κοριτσογιασπίτες και αγαπημένες κοριτσογιασπίτισες, διασκεδάστε και χαμογελάστε γιατί αύριο στις 2 σας στέλνω πάλι εδώ, δυνατούς και έτοιμους για ενημέρωση. Έγινα κατανοητή?